Το χειρότερο όλων είναι, μαθαίνω όμως ότι από το απόγευμα αυτές οι φωτογραφίες με no paper από το Μαξίμου τείνουν να εξαφανιστούν από παντού. Ποιες, αυτές. Αυτές, αυτές. Δηλαδή, να μην. Τι είπατε? Δεν σε νοιάζει. Όχι, πώς να εξαφανιστούν, κοίτα εδώ. Να μην τις δείξεις, κύριε Καψαμπέλη, δεν σε πήραν το Μαξίμου τηλέφωνο. Όχι, εσένα μπορεί, εμένα όχι. Δεν πήραν εμένα. Ξέρεις τι τους είπα? Γελάει ο Στεφάνος Χίος. Έλα, πάμε στο ψητό. Είπα, πάρτε το Χίο να το πείτε. Αυτές οι φωτογραφίες λοιπόν τείνουν να εξαφανιστούν. Και εγώ σας ρωτώ, πιάστηκε ένας άνθρωπος. Αυτός είναι ο πρώτος. Ένα λεπτάκι τώρα, να κάνουμε μια σούμα. Ο Μίχος δεν το ξέρανε. Ο Πατούλης του Καναγιαστούρα όλη μέρα. Το Λιγνάδι δεν το ξέρανε. Κολλητός της κυρίας Μενδώνη. Το Γεωργιάδη, τον κολλητό του Μητσοτάκη. Ο Νίκολες. Τον Νίκο που πήγε μάρτυρα υπερασπίσεώς του για σέλγια σαν ηλίκον η κυρία. Άκουσε το αυτό. Η Μισελ. Η κυρία Μισελ δεν το ξέρανε. Τον άλλο που τσάκισε του Γκέλα τον κομματάρχη, τη σύζυγό του αστυνομικό, δεν το ξέρανε. Πολλοί δεν μαζεύονται, κύριε Καψαμπέλη μου. Πολλοί δεν μαζεύονται. Είναι ευθύνη σε ποιο κόμμα ανήκεις? Όχι, δεν είναι. Αλλά στο παρελθόν το είχαν κάνει σημαία το κόμμα που ήσουν. Και μόλις έφτυνες έναν, α, τον έφτυσες, έφοδο στο σπίτι. Προσέξτε, έφοδο στο σπίτι του αστυνομικού εν Αθήνε, του γιού του, μέχρι τώρα που μιλάμε, μου λένε ότι δεν έχουν κάνει ακόμα. Δεν πρέπει να κάνουν. Λέω εγώ τώρα, αν του βρουν 150.000 ευρώ σε μετρητά, ρε παιδί μου, δεν πρέπει να μας αποδείξει πού βρήκε τα χρήματα αυτά. Πάμε στο Στέφανο Χίο. Κοιτάξτε, είναι πλήρες το ρεπορτάζ του κύριου Σπίνου. Δεν έχω να προσθέσω κάτι εγώ. Είναι πολλές οι περιπτώσεις. Εδώ βλέπω και μία ακόμα φωτογραφία. Δεν ξέρω την έχετε αυτή τη φωτογραφία. Βλέπω εδώ που μου στείλε ο συνάδελφος. Α, την έχετε αυτή τη φωτογραφία? Με την κυρία Μακογιάννη, τον κύριο. Τι? Τον κύριο Κούβελο. Την έχετε? Ήταν άνθρωπος της οικογένειας, κύριε. Ναι, αυτό, προσπαθώ να καταλάβω. Ανοίξτε το πλάνο να δούμε τη φωτογραφία, αλλά νομίζω... Πού να τη δείξω τώρα? Πρέπει να σας... σας την έστειλα. Ξέρετε, να δούμε αν προλάβει το... Η καραμέλα είναι ένας της προσκολήσεως και βγάζει φωτογραφίες... Ναι, όλα σύμπτωση. Πολύ της προσκολήσεως είναι εκεί στην Δημοκρατία. Ας βγάλουμε το προσώ και είναι κάτι άλλο μετά. Δηλαδή, γίνονται επικίνδυνα τα πράγματα. Το ψάρι βρωμάει από το κεφάλι, κύριε Καψαμπέλη, και όταν βλέπουν πως το κεφάλι λαλάει, κάνουν και αυτοί τα ίδια. Ο προεκλογικός αγώνας, ξέρετε, έχει έξοδα. Καταλάβατε, έχει έξοδα. Τι είπατε? Λέω στους συναδέλφους σου. Έχει έξοδα. Ξέραν το ποιόν του. Γι' αυτό δεν το βάλανε υποψήφιο. Αλλά κομματάρχη το θέλανε. Οι σχέσεις εκεί με την τοπική Νέα Δημοκρατία και με όλους αυτούς δεν αμφισβητούνται. Αυτό που είπε ο Στέφανος Χίος μένει να διερευνηθεί. Ποιος ήξερε τι ήξερε, ποιος κάλυπτε τι δεν κάλυπτε. Γιατί φαντάζομαι, Στέφανε Χίο, ότι αυτό που θα ακούσουμε θα είναι ότι είδατε ότι δεν υπήρξε καμία συγκάλυψη, δεν υπήρξε καμία προσπάθεια να θαυτεί το θέμα. Έγιναν οι διαδικασίες, πήγαν εκεί. Μα δεν μπορεί να γίνει. Ακούστε το θέμα, δημοσιοποιήθηκε. Δηλαδή δεν είναι ότι... Ήταν αδύνατο να κουκουλωθεί, αυτό λέμε. Όχι, 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 ναι. ένα λεπτό. Αδύνατο να... Ο Στέφανος δίνει μια άλλη πτυχή, προσέξτε. Δεν μπορεί να κουκουλωθεί η σύλληψη, η δημοσιοποίηση της σύλληψης. Αυτό δεν έγινε από την αστυνομία, ένα λεπτάκι. Δεν έγινε από το Μαυρόπουλο, από site ανεξάρτητα έγινε, ιδιωσιογραφικά. Δεν είναι έτσι. Το Μακελιό το έγραψε, το διάβασα στη Ζούγκλα, στο Εδόλιο, εκεί το διάβασα εγώ. Βγήκε μια ανακοίνωση, νομίζω. Εκ των υστέρων, χωρίς ονόματα. Εκ των υστέρων, εφόσον είχε γίνει δημοσιοποίηση της σύλληψης. Αν κάποιος κλωτσούσε ένα γατάκι, έτρεχε ο κύριος Θοδωρικάκος και έκανε Twitter και έλεγε: τι εντάξει, το πιάσαμε και το πιάσαμε. Ενώ από τη στιγμή που κρατούνται και ο εν λόγω και ο γιος του, θα ήταν αδύνατο να μείνει κρυφό πια πόσο να μείνει. Έτσι, μπράβο. Σήμερα, μια μέρα. Εξανάγκης έγινε λοιπόν αυτό. Ναι, λέω το εξής. Αναρωτιέμαι το εξής. Μήπως ο Στέφανε Χίο και Άρης Πίνο ήταν αδύνατο γενικά όλος ο μηχανισμός συγκάλυψης να μην μπορεί να ανταποκριθεί, δηλαδή να μην μπορούν να τον σε εισαγωγικά σώσουν αν είναι ένοχος των αδικημάτων που ακούμε, και λέει παιδιά θυσιάστε τον, δώστε τον. Τώρα, και εγώ μαθαίνω ότι από το πρωί που έγινε η γνωστή φωτογραφία του υπάρχουν άλλες 11 καταγγελίες στην Αθήνα επειδή λαβώθηκε το τέρας. Ακούστε κύριε Καψαμπέλη, όταν εγώ ξέρω ότι ο Καψαμπέλης μιλάει με τον Γενικό Διευθυντή του CNN, δεν θα του πω τίποτα, κοιτάξω να βγάλω το μεροκάματό μου. Εδώ ακούσαμε. Όταν μάθω όμως ότι άλλον... ο διευθυντής του CNN, τότε θα πάω στο Χίο. Ξέρεις, τον είδα κάπου σε μια φωτογραφία. Βάλ το στον διευθυντή σου να το βάλεις στο μακελιό.
Με καταλάβατε, απλά πράγματα είναι. Το τέρας λαβώθηκε. Η Νέα Δημοκρατία μια ανακοίνωση δεν πρέπει αυτό να βγάλει. Αυτό πες. Ναι, απλά πράγματα είναι. Δεν πρέπει να... Κυρία Ντόρα δεν πρέπει όχι να βγάλει. Μόνο η Νέα Δημοκρατία. Κανένα δεν ξέρει να κυρία Σπινό, η Νέα Δημοκρατία γιατί μου το γενικεύει. Το Μεγάρο Μαξίμου δεν πρέπει να βγάλει. Συμφωνώ πολύ. Από τη στιγμή που υπάρχουν. Είναι η Νέα Δημοκρατία. Στο Μεγάρο Μαξίμου. Όχι. Άλλο η Νέα Δημοκρατία Καραμαλή. Άλλο είναι η Δημοκρατία του Μεγάλου Μαξίμου. Είναι Δημοκρατία, δύο Νέες Δημοκρατίες. Εντάξει, δεν το ξέρουμε η Νέα Δημοκρατία. Εδώ. Α, δεν το ξέρουμε. Ούτε ναι, αυτό ξέραμε. Ούτε το εδώ, ξέραμε. Εδώ λοιπόν ούτε λέω. Ούτε το Λιγνάδη ξέραμε. Μα ούτε εδώ... τον Γκέλα τον Κομματάρχη ξέραμε. Αυτό σου κανένα λέω. Δεν ξέραμε. Αυτό σου λέω κύριε Σπινό. Καταλαβαίνω. Α τη Νέα Δημοκρατία. Είναι μια οντότητα γενική και αφηρημένη. Εδώ υπάρχουν προσωπικές στιγμές, αγκαλιές, το ένα, το άλλο κλπ. Προσχολή, ίσως να πει ότι ήταν. Ένας ψηφοφόρος που ήρθε και τον πήρε αγκαλιά. Μην αγκαλιάσαι με όποιον άνε, ρε παιδί μου. Δεν κατάλαβα. Εάν κύριε Καψαμπέλη να μας πει, κύριε Σπινό. Αν αυτός ήταν υποψήφιος βουλευτής ή απλός αυτοκολλητής της ελληνικής λύσης, θα είχαν κάνει γιγαντοαφίσεις σε όλες κάτι... τις τάσεις. Και σε άλλο κόμμα να έλεγε, πάλι το ίδιο θα κάνανε. Να σου πω μια πληροφορία. Τώρα πονάει η Νέα Δημοκρατία. Ωραία, να σου πω και μια πληροφορία για να την γράψεις στο εδόλιο. Παρακαλώ, ότι... σημείωσε ότι τα ραντεβού του... Τα ραντεβού του ο κύριος αστυνομικός που λες διευθυντής, προεκλογικά και πολιτικά και γενικώς τα δημόσια ραντεβού του, τα έκανε εκεί σε αυτή την καντίνα. Το ξέρεις αυτό? Συμφωνώ απολύτως. Σε αυτή την καντίνα γίνονταν τα ραντεβού. Αυτό μπορεί να ενισχύει τις δικές σας πληροφορίες, φήμες, εκτιμήσεις, ότι υπήρχε μια ευρύτερη ήταν παρέα. Ήταν όχι αστυνομικός διευθυντής. Φανταστείτε, όταν έχει θράσο ω αστυνόμο βίντεο, τρία αστεράκια. Πάμε να κάνει αυτά, φαντάσου τι βλέπει παραπάνω. Θα το παρακολουθούμε γιατί από δεν όλα αυτά. Δεν με έπιασε. Σε έπιασα. Σίγουρα. Λέω ότι θα το παρακολουθούμε γιατί το σημαντικότερο μετά από όλα αυτά είναι αυτό που σωστά είπε Σάρη, ότι να μην υπάρξει συγκάλυψη, να μην υπάρξει κουκούλωμα. Γιατί βλέπουμε ότι γίνεται μια συζήτηση στην αρχή, γίνεται μια βαβούρα, παίρνει μια διάσταση το θέμα. Και μετά χάνονται. Πάντως δεν είναι οι μόνοι αστυνομικοί πέριξ της οικογένειας Μητσοτάκη που βρίσκονται σε δικογραφίες με βαρύτατες συνομιλίες, επαφές με κακουγηματικά κατηγορούμενους ανθρώπους και για εμπόριο χρυσού και για την Τίνο και για λιώσιμο και για πολλά πράγματα. Δεν είναι εδώ μόνοι. Όμως είναι. Και αυτό. Εδώ είναι με τη γίδα στην πλάτη που λέμε. Εκεί με τη γίδα είναι οι συνομιλίες. Με τα λεφτά και ξαναλέω και κλείνουμε με αυτό. Αν διαφωνείτε, πείτε μου. Προφανώς για να δρομολογηθεί η σύλληψη και η διαδικασία, στο στάδιο αυτό έστω, δεν μπορούσε να γίνει οτιδήποτε άλλο. Δεν μπορούσε να συγκαλυφθεί, δεν μπορούσε να χαθεί το θέμα, να μην πάρει αυτή τη διάσταση. Φανταστείτε τι υπάρχει κάτω από την κορυφή του παγόβουνου. Αυτό αναρωτιέμαι εγώ.